Προηγουμένως φώναζε το μωρό. Φώναζε γιατί πλησιάζει η ώρα του φαγητού της. Μάρκο, το φαγητό, από ό,τι μας έλεγε εδώ η Μαριάννα, ναι. Ναι. Είναι τραυματισμένη αυτή η φώτια. Όχι. Μαριάννα, ακούς, ρωτάνε αν είναι τραυματισμένη. Δεν είναι τραυματισμένη, είναι 15 ημερών, δεν τρώει. Δεν τρώει τίποτε, γιατί η μαμά της σκοτώθηκε. Αυτό είναι ένα νεογέννητο ζώο, εντάξει, είναι γύρω στις 15 ημέρες. Είναι θυλαστικό, που σημαίνει ότι θυλάζει. Για τους 4 πρώτους μήνες της ζωής της περίπου, τρέφεται αποκλειστικά και μόνο με γάλα. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για το μητρικό γάλα της μεσογειακής φώκιας. Οπότε εμείς είμαστε αναγκασμένοι να της δώσουμε κάτι άλλο. Στην φύση, χωρίς τη μητέρα της, δεν μπορεί να επιβιώσει. Θα είναι 0% το ποσοστό επιβίωσης, εφόσον δεν μπορεί να τραφεί. Δεν έχει καν δόντια ακόμα το ζώο αυτό. Εμείς θα της δώσουμε κάτι διαφορετικό, που είναι μια φόρμουλα από πολτοποιημένο ψάρι, αν θέλετε, ψαροπολτό. Και περιμένουμε να ανταποκριθεί στο διατροφικό αυτό πρόγραμμα, να αρχίσει να παίρνει βάρος και να αναπτύσσεται. Πόσο καιρό θα κάνετε, θα διαρκέσει αυτό το πρόγραμμα? Εντάξει, καταρχάς όλα να πάνε καλά, γιατί ακόμα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το ζώο. Δεν έχει αρχίσει να παίρνει σταθερά βάρος, ούτε έχει συνέλθει εντελώς. Αν τα καταφέρει και επιβιώσει, ας πούμε, και περάσει το πολύ κρίσιμο στάδιο και μπει σε μια σταθερή πορεία, θα έλεγα ότι χρειάζονται γύρω στους 3,5 με 4 μήνες. Είπαμε ότι για λίγο διάστημα φιλοξενείται εκεί. Πού θα πάει μετά, δηλαδή ποιος είναι ο επόμενος προορισμός της?